Με πυρετόδε ρυθμού προετοιμάζονται οι καταστηματάρχες καταστηματάρχε σε όλη την αγορά τη περιφέρειας Ανατολική Μακεδονία και Θράκης, με κύριο στόχο την έναρξη τη λειτουργία των καταστημάτων του από τι 4 Μαου. Με ελπίδα και αισιοδοξία να μένουν τι νέε εικόνε και του Έλληνε να κατεβαίνουν σιγά σιγά και να στηρίζουν τι τοπικέ αγορέ. Η έναρξη λειτουργία των καταστημάτων, ωστόσο, μεταφέρεται στι 10 το πρωί, με διευρυμένο ωράριο κατά περίπτωση και τήρηση αποστάσεων 2 μέτρων ανά άτομο, χρήση μάσκα και προσωπικό και πελάτε. Ενώ συνιστάται η μη χρήση ανελκυστήρων, αλλά εφόσον είναι αναγκαία, τότε επιτρέπεται χρήση του 40% των προβλεπόμενων ατόμων, ενώ αν το κατάστημα έχει κυλιόμενε, δεν επιτρέπεται στου πελάτε η χρήση του ανελκυστήρα. Για τα κουρία, τα κομμωτήρια και τα κέντρα αισθητικής θα εφαρμόζεται απόσταση 2 μέτρων μεταξύ των θέσεων εργασία και προσέλευση πελατών μόνο με ραντεβού και καταχώρησή του σε κατάλογο που θα συντάσει η επιχείρηση κατά την έναρξη καθημερινή λειτουργία. Είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκα σε όλου και τα γάντια μια χρήση για του εργαζόμενου στα κέντρα αισθητική. Το ωράριο λειτουργία απελευθερώνεται από τι 7 το πρωί ω τι 10 το βράδυ καθημερινέ και από τι 7 το πρωί ω τι 9 το βράδυ τα Ισχύουν οι προορισμοί συγκέντρωσης προσώπων των λιανεμπορίων, όσον σε περίπτωση περισσότερων του ενός επιπέδων δεν επιτρέπεται παρουσία του ενός ατόμου. Ακριβώς, βέβαια το άσχημο σε όλη την κατάσταση είναι ότι ξεκινάμε σε δύο φάσεις. Ε, από Δευτέρα 4 Μαΐου θα ξεκινήσει ένας ορισμένος αριθμός ε, καταστημάτων ε, όσο αφορά την, ε, το λιανεμπόριο και αφορά κυρίως τα βιβλιοπολία, καταστήματα οπτικών, ε, επιδιορθώσεις υποδημάτων, ε, επίσης τα κομμωτήρια και τα κουρία όπως και κέντρα αισθητικής. Είναι μία, ένας πολύ μικρός αριθμός καταστημάτων οι οποίοι ξεκινάνε αυτή τη Δευτέρα στις 4 Μαΐου. Όλα τα υπόλοιπα καταστήματα, όλο το υπόλοιπο λιανεμπόριο, Δυστυχώ τράβηξε άλλη μια εβδομάδα πίσω και θα είναι σε πλήρη λειτουργία από τι 11 Μαου και μετά. Να τονίσουμε ότι. Όλε οι επιχειρήσει, επα... όλοι οι επαγγελματίε τη πόλη μα ε... με πλήρω σύμφω... σύμφωνα με του κανόνε, τις... τα υγειονομικά δεδομένα, τα νέα είναι εξοπλισμένοι. Αυτό σημαίνει ότι αποστάσει ανά δύο μέτρα μέσα στι επιχειρήσει, καταστήματα που είναι έω και 20 τετραγωνικά, επιτρέπονται μόλι τέσσερα άτομα να βρίσκονται ταυτόχρονα στον ίδιο χώρο. Επίση, μάσκε και προστατευτικά πέτ λέξη γκλάς εκεί που απαιτείται έχουν ήδη εφοδιαστεί οι επιχειρηματίες και οι επαγγελματίες της πόλης μας και αυτό που θέλουμε να τονίσουμε προς όλους τους επισκέπτες, τους Αλεξανδρουπολίτες αλλά και όλους τους δημότες είναι ότι να μην φοβηθούν να βγουν στην αγορά από τη Δευτέρα κιόλας ότι τα μέτρα να αισθάνονται ότι θα είναι ασφαλείς και να κυκλοφορήσουν, να βγουν ξανά έτσι ώστε να ξαναζωντανέψει η αγορά της Αλεξανδρούπολης, το κέντρο ξανά της πόλης. Μα βρίσκει και εμά με καινούρια τελείω δεδομένα σε σχέση με ό,τι είχαμε συνηθίσει μέχρι τώρα. Ε, θα πρέπει σαφώ οργανώνουμε τα ραντεβού. Ε, με εγώ, το, τη δική μου επιχείρηση, τη λειτουργώ ούτω ή άλλω με ραντεβού. Ε, πλέον μόνο αυστηρά με ραντεβού, γιατί κάποιε στιγμέ ίσω και κάποιου περαστικού να μπορούσαμε να εξυπηρετούμε. Αυτή τη στιγμή δεν θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Ε, θα πρέπει λοιπόν όλοι να είμαστε ε, προσεκτικοί, να είμαστε υπομονετικοί, να κλείνουμε το ραντεβού μας και να πάμε τη σωστή ώρα που πρέπει, με το κατάλληλο εξοπλισμό πλέον που αρμόζει σε όλους μας, που μας υποχρεώνουν κατά κάποιο τρόπο, αλλά θα πρέπει να δείξουμε ε, όλη η υπακοή και να, να συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο πλέον ζωής, μέχρι να ξεπεραστεί αυτό όσο πιο σύντομα και πιο ανώδυνα για όλους μας.